Λοιπόν, Ορέστη μου, αυτή είναι η κούνια σου. Ναι. Θέλω να τη δείξεις στην κάμερά σου. Την έφερα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Το τελευταίο... Ίσως το τελευταία ώρα πριν φύγω από εκεί που ήμασταν, κάθισα κάτω από το φίνικα και την χάραξα με ένα μαχαίρι και έχω γράψει μαχητές, γιατί για πάντα θα είμαστε μαχητές. Mm-hmm. Survivor 2017. Αυτή είναι η κούνια που είχατε εκεί και κάνατε κούνια. Ναι, τους την πήρα, το είχα πει σε όλα τα παιδιά, ότι την κούνια θα την πάρω μαζί μου όταν θα φύγω και γι' αυτόν τον λόγο πλέον στο εξοχικό, όπως το είχαν ονομάσει. Και πώς την στερέωνες, ρε Σιωρέστη, από πού τη στερέωνες? Ναι, από εδώ και από εκεί. Πριόνισα αυτά τα κομμάτια εδώ για να βάλω τα σκοινιά που είχα βρει και ήταν κάπως έτσι αυτή η κούνια, πάνω από ένα δέντρο. Ρε Ορέστη, προβληματίζομαι. Ναι. Τη βρίσκω λίγο μικρή, συγγνώμη κιόλας. Εκτός και αν μπαίνοντα στο Survivor, μετά σου χωράει. Εδώ πέρα έχουν όχι, κάτσει... εντάξει, χωράει. Εδώ πέρα έχουν κάτσει όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων. Οπότε είπα ότι είναι ένα όχι, καλό εντάξει, ενθύμιο ότι είναι και καλό το μέτρο. Να το πάρω μαζί μου πίσω στη Θεσσαλονίκη